Λοιπόν, θα μας πείτε, έχετε το κουράγιο να μας πείτε τι έγινε ακριβώς? Ήμουνα στο γήπεδο μαζί με δύο φίλους μου και το παιδί μου να παρακολουθήσουμε την αγαπημένη μας τοπική ομάδα εδώ. Στην Καλαμάτα. Έπαιζε ένα... Ναι. Και ευτυχώς το παιδί μου, γιατί έπρεπε να πάει σε κάποιο μάθημα, γιατί ο αγώνας έληξε όπως και είχε και παράταση. Δόξα τω Θεώ, πρώτη φορά συνέβη. Κατευθυνόμενοι ενώ τελείωσε το παιχνίδι με τους άλλους δύο φίλους μου με τα μηχανάκια μας, φεύγοντας από το γήπεδο όλα ήρεμα, ενώ ακούγαμε σε ένα μέρος του γήπεδου είναι μία οργάνωση που την ονομάζουν σύνδεσμο, που δεν την αναγνωρίζει η επώνυμη ομάδα της Καλαμάτας και σήμερα τους καταδικάζει ότι δεν έχουν καμία σχέση. Πώς ονομάζεται αυτή η οργάνωση που λέτε? Είναι ένας σύνδεσμος που έχει δημιουργηθεί, ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμος ακόμα, Bulldogs. Ναι. Και ο οποίος φέρεται να είναι βραχίωνας ομάδας, αλλά η ομάδα τον αποδοκιμάζει, αυτό μας λέτε? Ναι, η ομάδα λέει ότι δεν έχει καμία σχέση σε μέρη της δήλωσης. Έχει τελειώσει, υπάρχουν λοιπόν, ακραία αγώνα. Στοιχεία. Ναι. Υπάρχουν ακραία στοιχεία εκεί. Είχαμε πάρει τα μηνύματά μας. Μου κλείσανε το δρόμο κάποια στιγμή ενώ φωνάζανε η Μακεδονία την πούλησε προδότη. Βγήκανε μπροστά τους, είπαν να ηρεμήσουν. Θέλανε να κινηματογραφήσουν και το σκηνικό όπως ήταν φυσικό του προπυλακισμού σε πρώτη φάση. Αντιλαμβανόμενος αυτό γύρισα την πλάτη μου να φύγω, αλλά δεν μπορούσα να αδυνατήσω. Εκεί τράβηξα το χέρι του αλλού που κατεβούσε το κινητό και μετά άρχισε ο ξυλοδαρμός. Γύρω στα 30 άτομα ήταν πάνω μου και δόξα τω Θεώ, θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία, το ένα παιδί που ήταν δίτα μου προσπάθησε να με προστατεύσει. Δόξα τω Θεώ ήρθαν τα παιδιά της αστυνομίας, γιατί ήταν δίπλα στο γήπεδο, γιατί το άλλο παραλληχάρι έπαιρνε τηλέφωνο, για να μπορώ να βλέπω σήμερα εγώ τα δικά μου παιδιά. Πόση ώρα κράτησε αυτό, κύριε Κωνσταντινέα? Ήταν κοντά στα 5 λεπτά. Με καδρόνια και όλα αυτά που διαβάζω. Εγώ δεν αντιλήφθηκα καδρόνια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δώσανε σήμα να βγουν και οι άλλοι από το οίκημα που έδρευε ο σύνδεσμος. Ναι. Και μετά δεν είχαμε χάσει την αντίληψη το τι γινόταν, γιατί ήταν 30 άτομα στενά του. Δεν προηγήθηκε, δηλαδή δεν προηγήθηκε κάτι, μια ένταση, ένας καυγάς, μια έντονη αντιπαράθεση. Φεύγατε από το γήπεδο με τους φίλους σας και ευτυχώς, όπως μας λέτε, είχε φύγει νωρίτερα το παιδί σας, αυτό. Ναι. Ευτυχώς που δεν ήταν και το παιδί μπροστά, δηλαδή. Δόξα τω Θεώ. Οπότε στα καλά καθούμενα κατά κάποιο τρόπο, σας όρμησαν. Ναι, είναι μια μικρή κοινωνία. Δεν είχε προηγηθεί κάτι, θέλω να πω. Όχι, ήταν μια μικρή κοινωνία η Καλαμάτα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ακραία στοιχεία αυτοί οι άνθρωποι. Τους γνωρίζουμε πάνω κάτω, γι' αυτό έχει ενεργήσει και η αστυνομία και πολλοί από αυτούς έχουν εισαχθεί στην αστυνομία. Τι είναι αυτή η οργάνωση ακριβώς? Είναι ένα μείγμα ακραίας δεξιών οργανώσεων που παλιά στελέχη της Χρυσής Αυγής ήταν κάποια, που ήταν και στο Μελιγαλά, κάποια εποχή στην πηγάδα του Μελιγαλά, έχουν εισχωρήσει καινούργια στοιχεία. Γενικότερα ακρόων οργανώσεων, όπως και στο γήπεδο φωνάζουν κάθε φορά τα συνθήματα αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας, τι γίνεται φέτος στα ελληνικά γήπεδα. Έτσι όπως έγινε όλη αυτή η τραμπούκικη επίθεση, εσείς όσο μπορούσατε να αντιληφθείτε, όπως μας λέτε, καθώς σας χτυπούσαν 30 άτομα, έχετε την αίσθηση ότι ήταν στοχευμένοι, το είχαν αποφασίσει, το είχαν οργανώσει να σας επιτεθούν? Πιστεύω ότι επειδή ήταν μετά τον αγώνα και ήταν μαζεμένοι, αντιλήφθηκαν ότι πέρναγα και οργανώθηκε αυτόματα. Ξέρετε, όταν κάθονται μέσα στο συνδεσμό τους και περνάει ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι οι ιδέες μου είναι ελεύθερες από την προϊστορία μου και στον χώρο του ποδοσφαίρου και μιλάω ανοιχτά, δεν κυκλοφορώ με αστυνομικούς.
Έχω την τάση να μην κυκλοφορώ με αστυνομικούς, ασκέτως αν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μου έχει πει ότι Πέτρο χρειάζεται αστυνομικούς από προηγούμενες υποθέσεις του ποδοσφαίρου και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Δεν έχω κάνει κακό σε άνθρωπο. Δεν μπορούν να μου κόψουν τις ιδέες μου, το σώμα μου μπορούν να μου το λυγίσουν, την ψυχή μου και τις ιδέες μου δεν μπορούν να μου τις κόψουν. Γι' αυτό βγήκε και ο Πέτρος, ο Κωνσταντινέας, ούτε κανένα αριστερό σχολείο έχω βγάλει. Είμαι άνθρωπος που μιλάω με όλους τους ανθρώπους. Δεν έχω κάνει κακό σε άνθρωπο, αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι να προπυλακίζουν και να βαράνε μετά στο κεφάλι και κλωτσώντας σωριασμένο κάτω έναν άνθρωπο μόνο του. Αλίμονο κύριε Κωνσταντινέα, αν θα απολογηθείτε για τις ιδέες σας και για τις τάσεις σας. Αυτοί που θα έπρεπε να απολογούνται είναι άλλοι. Αυτοί οι αγέλη των θρασίδηλων. Έχουν γίνει συλλήψεις. Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, έχουν αναγνωριστεί κάποια άτομα. Ναι. Είναι προσαγωγές ή συλλήψεις, ξέρετε. Ακόμα είναι στη διαδικασία, πάντως ναι. Έχουν αναγνωριστεί κάποια άτομα. Ναι. Το θέμα είναι ότι στη σημερινή εποχή που ζούμε και με αυτά που έχετε προαναφέρει και εσείς στην εκπομπή σας, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι η οικονομική κρίση που ήρθε ήταν κρίση γιατί δεν υπήρχε ηθική κρίση και κρίση παιδείας. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι σε όλο το σκέλος. Γι' αυτό ανέφερα ότι το μίσος φέρνει μίσος και όσοι διοχετεύουν αυτό το μίσος δεν κάνουν καλό και για τον τόπο μας, ούτε πατριώτες μπορεί να ονομάζονται, ούτε αγαπάνε την κοινωνία των ανθρώπων και των ελεύθερων ιδεών, ούτε μπορεί να πάμε μπροστά σαν τόπος ό,τι και να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Και είμαι λίγο απογοητευμένος όταν ένας άνθρωπος που είναι στο πολιτικό σύστημα αντιλαμβάνεται ότι μερικές φορές είναι τόσο αδύναμος σε αυτά που συμβαίνουν. Σκεφτείτε έναν απλό πολίτη πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα αυτών των πραγμάτων που έχετε κάνει από την αρχή της συζήτησής σας. Είμαι όμως μαχητής, δεν τα παρατάω κάτω. Δεν θα αφήσω τις ιδέες μου και τις σκέψεις μου και θα σεβαστώ τις ιδέες και τις σκέψεις κάθε ανθρώπων σε μιας ελεύθερης κοινωνίας, γιατί για να συζητάμε ελεύθερα αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν, έχασαν τη ζωή τους για να μπορούμε να το παίζουμε εμείς μέσα σε εισαγωγικά εξυπνάκηδες μέσω των media και μέσω των συζητήσεων και μέσω όλων αυτών που γίνονται τώρα. Είπα, πρώτα πρέπει να φτιάξουμε την ηθική μας κρίση και την κρίση παιδείας που μας αρμόζει και ύστερα θα φτιαχτούν όλα τα άλλα. Εκεί η τοπική κοινωνία και οι παράγοντες και οι πολιτικοί και όλοι πώς αντέδρασαν, κύριε Κωνσταντινέα? Θέλω να ευχαριστήσω και μέσω της εκπομπής σας ότι εδώ στη Μεσσηνία τον Πέτρο τον επιλέξανε σαν Πέτρο. Σας είπα, δεν έχω βγάλει κανένα αριστερό σχολείο. Μέσω των καταστάσεων που έχω ζήσει έχω πάρει μια πρωτοβουλία του εαυτού μου και στις ιδέες μου ότι αρμόζομαι σε έναν χώρο που έχουν ελεύθερες ιδέες που δεν βαστιούνται από τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το κίνητρό μου, γι' αυτό είμαι σε αυτό το πολιτικό χώρο. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και οι πολιτικοί αντίπαλοι, γιατί η πολιτική διαφορά του κάθε ανθρώπου είναι θεμητή, σε πολιτισμένο επίπεδο, ήταν δίπλα μου και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια. Και αυτό είναι πολύ καλή από τη δημόσια έτσι, τηλεόραση. Ναι. Όλοι σας οι πολιτικοί αντίπαλοι εννοείται. Αντέδρασαν και καταδίκασαν. Και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια από την ελεύθερη δημόσια τηλεόραση. Κύριε Κωνσταντινέα, ας μείνουμε λίγο στη δράση της συγκεκριμένης ομάδας. Εσείς είναι μια τοπική κοινωνία, μια πόλη στην οποία γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι συστηματική αυτή η τραμπούκικη δράση και συμπεριφορά αυτής της συγκεκριμένης ομάδας? Υπήρχε μία έφεση παλιότερα στην πηγάδα του Μελιγαλάκη, ακραία στοιχεία που όπως καταλαβαίνόμαστε στο νομό της Μεσσηνίας υπάρχουν.
υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν αυτή την τάση τους κρυβόμενοι πίσω από τις θέσεις τους σε νέα παιδιά που μπορεί να είναι ενεργά, που μπορεί να μην έχουν την παιδεία που τους αρμόζει σε εισαγωγικά παιδεία, να είναι αξιοπρεπή παιδιά, και αντιδρώντας αυτό που γίνεται και αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, μπαίνουν σε ένα χώρο χωρίς να γνωρίζουν το τι γίνεται. Δηλαδή, τους δίνει συγκεκριμένοι ανθρώποι το πιστόλι και χωρίς γνώση αυτοί να το μεταχειρίζονται, εκτοξεύουν τις σφαίρες κατά της δημοκρατίας. Έχουν και αυτό... αντίστοιχες η συγκεκριμένη ομάδα, την οποία, όπως είπατε, αποδοκίμασε η ομάδα της. Ποια ομάδα είναι? Ποια ομάδα είναι, κύριε Κωνσταντινέα? Η Καλαμάτα. Ναι, έτσι λέγεται δηλαδή η αθλητική ομάδα. Ναι. Οι οποίοι εμφανίζονται ως μέλη της ομάδας, ότι υπερασπίζονται την ομάδα τους και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, διευρύνοντας την ατζέντα από το μακεδονικό μέχρι άλλα. Το έχουν ξανακάνει. Δυστυχώς η θέση του συγκεκριμένου κλαμπ, έτσι όπως μπορώ να το ονομάσω, γιατί δεν ξέρω και αν ο σύνδεσμος είναι νόμιμος, πρέπει να είναι παράνομος, που λειτουργεί και εδρεύει στην οδό Καλλιπατήρας, σε συγκεκριμένο δίπλα από το γήπεδο μέρος, έχει βγάλει αυτές τις ακραίες τάσεις και μέσα στο γήπεδο εχθές στον αγώνα και πολύ παλιότερα. Έπρεπε να πέσει κάποιο θύμα ή κάτι έπρεπε να γίνει, ένα γεγονός για τα αντανακλαστικά όλων των ανθρώπων εδώ. Τουλάχιστον καλύτερα που ήμουν εγώ και δεν ήταν κανένας απλός άνθρωπος που πιστεύει στις ελεύθερες ιδέες και πιστεύει και στην ομάδα του, την Καλαμάτα του. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να... Τι να ρωτήσεις, Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαστε καταφάσεις μαζί μας σήμερα. Να πούμε καλό και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και σε εσάς. Και, τα... και να μην αφήνουμε τις ιδέες μας, ασκέτως αν είναι διαφορετικές, να μας τις κόβουν ανθρώποι που έχουν από τα παλαιά χρόνια και οι μεταγενέστεροι ιδιοκτήτες αυτών έχουν φτάσει και έχουν καταστρέψει αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Κωνσταντινέα. Παρήγορο πάντως το γεγονός, λέω το Έλασον τώρα, έτσι, το ότι όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι στην περιοχή πήγαν μαζί του.